Εμείς λοιπόν να ευχαριστήσουμε καταρχήν την ΟΠΕ, θα τα πούμε και στη συνέντευξη λίγο πιο οργανωμένα. Να ευχαριστήσουμε λοιπόν για την παρουσία σας. Να μεταφέρω το χαιρετισμό από όλους τους κατοίκους του νησιού. Να πω ότι θα σας καμπαρώσω τις επόμενες μέρες και σας ευχόμαστε βέβαια να είστε νικητές σε όλους τους αγώνες. Έχουμε ανάγκη ως τόπος να βλέπουμε την γαλανόνευτη σημαία να βγαίνει ψηλά. Κάνετε υπόψη σας, γιατί δεν ξέρω αν έχετε να πω εγώ εσείς εδώ στη Ζάμπη, ότι εμείς εδώ είμαστε το ακραίο όριο όχι μόνο της Ελλάδας, αλλά και το ακραίο όριο της Ευρώπης. Και πιστεύω ότι το βλέπετε. Πήγατε και στο Ποτοκάκι από ό,τι ξέρω βόλτα. Βλέπετε τα απέναντι βουνά για να καταλάβετε πόσο κοντά είμαστε στη γείτονα χώρα. Εμείς λοιπόν όλοι θα σας καμαρώσουμε. Εγώ καλώ και έχουμε την χαρά και ευχαριστούμε τα μέσα ενημέρωση που είναι μαζί μας. Καλώ όλους τους Σαμιώτες να είναι εδώ παρόντες και την Πέμπτη και την Παρασκευή και το Σάββατο και να καμαρώσουμε την εθνική μας ομάδα και βεβαίως να απολαύσουμε το άθλημα του βόλεϊ, το οποίο εμείς εδώ στη Σάρμα, τα τελευταία 2-3 χρόνια έχει κάνει πάρα πολύ σημαντικά βήματα. Και το γυναικείο βόλεϊ πάρα πολύ καλά και η αναγέννηση. Νομίζω ότι είναι ίσως η μεγαλύτερη διοργάνωση αθλητική που έχει γίνει στο νησί μας, διότι είναι προημιτελικός γύρος πανευρωπαϊκού πρωταθλήματος και νομίζω μόνο η συμμετοχή των 4 εθνικών ομάδων και ανάμεσα σε αυτές και της δικής μας δείχνει το μεγάλο του αθλητικού γεγονότος. Εγώ ήρθα σήμερα να πω ένα γεια στα κορίτσια, στην εθνική μας ομάδα, να μεταφέρω την, αν θέλετε, τη χαρά όλων των κατοίκων της Σάμου για το ότι η εθνική ομάδα επέλεξε τη Σάμου για την προετοιμασία της και για τους αγώνες που θα δώσει. Να πούμε ότι είμαστε δίπλα τους και θέλουμε, έχουμε ανάγκη από εθνική ανάταση, γιατί και ο αθλητισμός μας προσφέρει η εθνική ανάταση. Είμαι σίγουρος ότι θα παρακολουθήσουμε πολύ όμορφους αγώνες και αυτό που θα μείνει στο τέλος είναι μια επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό των νησιών μας. Ως περιφέρεια επενδύουμε τους πόρους, τους λίγους που έχουμε, όχι μόνο στις υποδομές, στις υλικές, στα λιμάνια, στους δρόμους, στα κτίρια, αλλά και στον ανθρώπινο παράγοντα. Και το γεγονός ότι το γήπεδό μας εδώ θα είναι γεμάτο από ντόπιους και κατοίκους, από μικρούς και μικρές αθλήτριες που θα παρακολουθήσουν τους αγώνες, για μας είναι επένδυση. Πιστεύω λοιπόν και καλό με την ευκαιρία αυτή όλους τους Σαμιώτες να είναι εδώ παρόντες και την Πέμπτη και την Παρασκευή και το Σάββατο, να ενισχύσουν την εθνική μας ομάδα, να ενισχύσουν όλες τις ομάδες και βεβαίως να έχουν εμπειρία, να πάρουν εμπειρία από το επίπεδο αυτών των αθλητών. Τα κορίτσια είναι πανέτοιμα. Εδώ και το γήπεδο νομίζω ότι έχει ομορφύνει πάρα πολύ, έχει αλλάξει όψη. Περιμένουμε με ανυπομονησία την Πέμπτη να ξεκινήσουν οι αγώνες και ευχόμαστε καλή επιτυχία και να πάρουμε την πρόκριση. Οι δύο από τους 4 περνάνε στα τελικά του Πανευρωπαϊκού, ευχόμαστε να είμαστε εμείς. Είναι ένα κίνητρο για τα νέα παιδιά αυτής της προετοιμασίας που γίνονται εδώ να ασχοληθούν με το βόλεϊ. Αυτό είναι το βασικότερο, όπως είπε και ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης, ότι η επένδυση στους ανθρώπους, στα νέα παιδιά, στα αγόρια και στα κορίτσια του νομού γενικότερα, να δουν από κοντά μια εθνική ομάδα, όχι μία τη δικιά μας και άλλες τρεις. Σε ένα κορυφαίο επίπεδο πανευρωπαϊκό στις ηλικίες αυτές, κάτω των 19 ετών, και αυτό είναι ό,τι καλύτερο.